Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην Ελεύθερη Πένα. Στο σημερινό σχολιασμό θα ασχοληθούμε λιγάκι με μια πρόσφατη τοποθέτηση που έκανε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, απαντώντας ουσιαστικά σε αυτούς που άσκησαν κριτική σε βουλευτές της για τις ενδυματολογικές τους προτιμήσεις κατά τη διάρκεια της ορκομοσίας τους στη Βουλή. Είναι ένα θέμα το οποίο τα mainstream media στην Ελλάδα έχουν αναγάγει στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας το τελευταίο διάστημα, κατά την προσφυλή τους τακτική. Δεν έχουμε δηλαδή άλλα σοβαρότερα θέματα να ασχοληθούμε και πρέπει να ασχολούμαστε με αυτό που πιστεύουν τα κανάλια ότι είναι ένα θέμα σημαντικό. Από εκεί και πέρα, κυρίες και κύριοι, θα πω ότι ένας βουλευτής ασφαλώς και πρέπει να κρίνεται από το κοινοβουλευτικό του έργο. Όμως από την άλλη πλευρά δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε ότι πρέπει να υπάρχει μια σοβαρότητα και ένας σεβασμός, ειδικά όταν πρόκειται για ένα χώρο όπως είναι η Βουλή. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου προσπαθεί πάντοτε να κερδίσει πάνω της τα φώτα της δημοσιότητας και αυτό δεν είναι καινούριο. Είναι κάτι το οποίο πάντοτε κάνει και όταν ήταν πρόεδρος της Βουλής με το ΣΥΡΙΖΑ έκανε κάτι αντίστοιχο, προκαλώντας ποικίλα σχόλια και αντιδράσεις. Και αυτό θα έλεγα κυρίες και κύριοι ότι για έναν πολιτικό είναι μέσα στο πρόγραμμα και μπορεί να θεωρηθεί θεμητό, ως ένα σημείο όμως. Στην προκειμένη περίπτωση έχω την αίσθηση ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου απλά προσπαθεί να κερδίσει όλα τα φώτα της δημοσιότητας, να είναι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος και από εκεί και πέρα καμία ουσία. Θα ήθελα να πω προς κάθε κατεύθυνση ότι ως η μοναδική γυναίκα επικεφαλής κόμματος και επικεφαλής κοινοβουλευτικής ομάδας θα υπερασπιστώ κάθε βουλευτή και κάθε βουλευτή είτε είναι άνδρας είτε είναι γυναίκα που δέχεται επιθέσεις για την προσωπικότητά του ή για το φίλο του. Θα υπερασπιστώ κάθε γυναίκα που θα υποστεί σεξιστικές επιθέσεις σαν αυτές που δέχθηκε η Τζόρτζη Κεφαλά χθες, κάθε άνδρα και κάθε πρόσωπο που θα δεχθεί επιθέσεις για την προσωπικότητά του. Ο Σπύρος ο Μπιμπίλας νομίζω ότι απάντησε σε σχέση με τα παπαγαλάκια. Είναι ένας άνθρωπος φιλόζος, όπως η Πλεύση Ελευθερίας είναι ένα κόμμα που θα υπερασπιστεί τα δικαιώματα και των ζώων και όλων των ζωντανών υπάρξεων. Είναι γνωστό ότι ο Σπύρος φιλοξενεί πάρα πολλά παπαγαλάκια με την καλή έννοια και είναι γνωστό ότι η Πλεύση Ελευθερίας είναι ένα κόμμα, ένα κίνημα που στέκεται στο πλευρό όλων των ζωντανών υπάρξεων. Η θέση ότι θα προστατεύσουμε όλα τα ζώα και όλα τα ζωντανά, όπως είπε, είναι άραγε η πρώτη προτεραιότητα αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι το πρόβλημα της καθημερινότητας των Ελλήνων, αυτό τους απασχολεί. Αυτή είναι η στόχευση και το αντιπολιτευτικό έργο ενός νέου κόμματος που μπαίνει στη Βουλή. Είναι ρητορικά τα ερωτήματα, καθώς η απάντηση είναι προφανώς και όχι. Δεν είναι αυτή η άμεση προτεραιότητα. Και προφανώς, ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, η Ζωή Κωνσταντοπούλου δεν μπήκε στη Βουλή επειδή έχει κατά νου ή εν πάση περιπτώσει θα υπερασπιστεί τα δικαιώματα των ζώων στην προκειμένη περίπτωση στην οποία αναφέρθηκε. Από εκεί και πέρα, κυρίες και κύριοι, νομίζω ότι θα πρέπει να μας εξηγήσει ακριβώς τι εννοεί και πού το πάει. Νομίζω ότι ακόμα και η επιλογή των λέξεών της και της φρασιολογίας της αφήνει πολλά κενά. Όταν λέει ζώα, μήπως αναφέρεται σε συγκεκριμένους ανθρώπους ή κατηγορίες ανθρώπων, δηλαδή ανθρώπους που τις ασκούν κριτική, μήπως δηλαδή μιλάει αλληγορικά. Η προτεραιότητα είναι να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του ενδιαφέροντος, στην πρώτη θέση της επικαιρότητας, αυτή σε πάση περιπτώσει που προβάλλουν και που καθορίζουν, αν θέλετε να το πω διαφορετικά, τα mainstream media και από εκεί και πέρα δεν υπάρχει ουσία. Και αυτός είναι ένας στόχος, το να βρίσκεται δηλαδή στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας που καθορίζουν τα mainstream media, τον οποίο τον πετυχαίνει πολύ εύκολα με τη βοήθεια των δημοσιογράφων και των καναλιών που υπερπροβάλλουν τέτοιου είδους ζητήματα. Πάρτι, επιτρέψτε μου να πω, κάνουν στα κανάλια οι δημοσιογράφοι, οι οποίοι μάλιστα μπαίνουν σε διαδικασία υπερανάλυσης τέτοιων ζητημάτων σε καθημερινή βάση. Λες και δεν υπάρχουν άλλα σοβαρότερα θέματα να ασχοληθούν, ζητήματα που πραγματικά απασχολούν τους Έλληνες, όπως ο πληθωρισμός, η ακρίβεια, η μετανάστευση, τα τέμπη, οι υποχρεωτικότητες και πάρα πολλά άλλα ζητήματα τα οποία εννοείται ότι δημιουργούν προβληματισμού στην καθημερινότητα των Ελλήνων. Βάζω μια τελεία στο σημερινό σχόλιο.
περιμένοντας και τα δικά σας σχόλια βέβαια, τοποθετήσεις και παρατηρήσεις με το γνωστό τρόπο. Αν σας άρεσε το σημερινό μας βίντεο, πατήστε like, βεβαίως subscribe γιατί μας βοηθάτε πάρα πολύ, προστίθεστε στην ομάδα μας και μην ξεχάσετε το καμπανάκι για να ενημερώνεστε πάντοτε και έγκαιρα για όλα τα καινούργια μας βίντεο σε καθημερινή βάση. Σας ευχαριστώ πολύ.